Η ώρα ήταν γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν οδηγός φορτηγού οχήματος που κινούνταν στην περιμετρική της Πάτρας έχασε τον έλεγχο του βαραίως οχήματος και χτύπησε πλαγιό με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο που κινούνταν μέσα στο δεύτερο τούνελ της περιμετρικής. Ο δρόμος είχε κλείσει τελείως. Ουρά τουλάχιστον ενός χιλιόμετρου προκλήθηκε εδώ από το ύψος του δεύτερου τούνελ της Πάτρας στο ρεύμα προς Πύργο τη στιγμή που προκλήθηκε το τροχαίο. Πίσω μου βλέπετε το φορτηγό, το οποίο επί της ουσίας πίεσε το επιβατικό όχημα πάνω στο πεζοδρόμιο. Και το ίδιο το βαρύ όχημα πάτησε στο πεζοδρόμιο και μετατόπισε μεγάλες πλάκες από το οδόστρωμα. Αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος και σε μήκος γύρω στα 200 μέτρα μέσα στο δεύτερο τούνελ της περιμετρικής ήταν να διακοπεί η κίνηση και να πέσουν οι μπάρες στην είσοδο στο ύψος των Μποζαϊτίκων. Εκατοντάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη δικυκλιστών της αστυνομίας και οχημάτων της τροχαίας για να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και να αποφευθεί ενδεχόμενο νέο ατύχημα. Ηλεκτρονική σήμανση μπήκε. Ανοίξαμε το δρόμο, πέρασε ασθενοφόρα, ανοίξαμε μπρος-πίσω τη σύραγγα και ήρθαμε αμέσως. Ο άνθρωπος είναι καλά, πώς τον είδατε εκείνη την ώρα? Καλά είναι. Το γιοταχή αυτοκίνητο που ενεπλάγει στο τροχαίο απομακρύνθηκε και σταδιακά αποκαταστάθηκε η κίνηση και στο ένα ρεύμα της περιμετρικής μέσα στο τούνελ.